Καλώς ήρθατε. Θα σας δείξουμε πώς να κάνετε εύκολη πιτούλα στο λεπτό. Αναμειγνύουμε 330 ml ανθρακούχο νερό. Τα σκεύη και τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε στη συνταγή μπορείτε να τα βρείτε στο foodaholics.shop. Με 100 ml λάδι. Και περίπου το μισό αλεύρι. Προσθέτουμε μισό φακελάκι μπέικιν, το υπόλοιπο αλεύρι και ανακατεύουμε. Λαδώνουμε τα ψί 36 εκατοστών. Τοποθετούμε 2 φύλλα κρούστα σταυρωτά. Τα λαδώνουμε. Κόβουμε το υπόλοιπο πακέτο των 500 γραμμαρίων σε φέτες. Ανοίγουμε να γίνουν λωρίδες. Τα απλώνουμε στο ταψί. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Περιχύνουμε με το μισό μείγμα. Απλώνουμε ένα βάζο με λιτζανό πιπεριά. Πασπαλίζουμε σπασμένη φέτα. Κρατάμε 2 φύλλα από το δεύτερο πακέτο. Τα υπόλοιπα φύλλα τα κάνουμε λωρίδες, σκεπάζουμε την πίτα Περιχύνουμε με το υπόλοιπο μείγμα Γυρνάμε τις άκρες προς τα μέσα Σκεπάζουμε με ένα φύλλο, το λαδώνουμε, τοποθετούμε το τελευταίο φύλλο, γυρίζουμε τις άκρες όπως σας δείχνουμε, Λαδώνουμε καλά. Και κόβουμε σε κομμάτια. Ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου τις αντιστάσεις μέχρι να ροδίσει. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!